Το πρωί της Δευτέρας το πανηγυρίζονται ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής, αμπελιών από τόπου, τελέστηκε θεία λειτουργία. Το καιρό εκείνο υπολούθη το Ιησού ο Χρουσπολής και συνέτριβον αυτόν και γινή της ουσα ενδύση αίματος επί δώδεκα και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και τα πανήσασε τα περί αυτής πάντα και μηδέν οφειληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ερθούσα ακούσασα περί του Ιησού ερθούσα εν το όχλο όπισε ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρ ότι κάτω ηματίου να του άψομε σωθήσομε και ευθέως εξηρά την πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμη εξερθούσα. Επιστραφήσεν το όχλο έλεγε, τις μου ύψατο των ηματίων. Και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλο συντρίβοντά σε και λέγεις τις μου ύψατο. Και περιεβλέπετο η δίντην τούτου ποιήσασαν. Η δε γενή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγον είναι επ' αυτή, ήρθε και προσέφησε αυτό και είπε αυτό πάσαν την αλήθεια. Η σπουδήν σου τη κλίση καταλληλών, εργασαμέν υφέρον είμαι. Την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρουσε Παρασκευή αδλιπόρε όταν προκέεις η άματα και περνέχεις υπέρ το ψυχόν ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, το μετά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπέρ του ευσεβού ημών έθνους βάζεις αρχής της εξουσίας εν αυτό του καταξεράν θάλασσεν και αέρα φιλο Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέης ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψου χρησκευές των αμαρτιών του δούλου του Θεού των ενωρητών επιτρόπων συντρομητών και αφαιρετών του Αγίου Ναού του και των δούλων αυτού Στεφάνου Γρηγορίας Παρασκευής Ιωάννας Αγγέλου, Δημητρίου Μαρίας Ιωάννου Θεοφάνους Ιωάννου Χρυσάντης Θεοφάνους Βασιλικής Κωνσταντίνου Ειρήνης Σπυριδούλας Χρήστου Σπυριδούλας Σοφίας Αβάπτιστο. Παναγιώτου Κωνσταντίνος Χριστίνας Αλεξανδριανής Αχιλέα Χρήστο Δημήτρης Ευαγγέλου Αγγέλου Γεωργίου Ιωάννου Βαΐας Ξενίας Γεωργίας Κωνσταντίνου Ουρανίας Παναγιώτας Αλεξάνδρου Γεωργίου. Τον επιτελούντων την Αγία Νεορτή τάφτη και προσφερόντων τα δώρα τάφτη υπέρ υγείας και μου αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιτελόμεθα και περίπου να φυλακτήνει την Αγία Εκκλησία και την κόμη τάφτη και πάσα πόλην και χώραν. Από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομή αλλοφιλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και θεάλλου το γενέστη των αγαθών και φυλάτων μου θεωρημών που αποστρέψει και θες και θες και πας στον αρχή και νόστη καθημών κυρωμένη και ρίστας τη ημάς εκ της επικειμένης δικαίως αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε. Κύριε
Κύριον το Θεόν ημών, φωνήσεις διέσωση ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάν. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, ελπής πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν. Και ήλιος ήλιος γενού ημίν, δέσποτε επί της αμαρτής ημών και ελεήσε ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχει εσύ δόξαν απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το Πνεύμα Τίσου τα σκευαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Συ Κύριε. Δέσποτα πολύ ελί, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβήσεις Παναγράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, οικεστής του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Παρυφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεού Φτερνημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, τη Αγία ο Παρθενό Μάρτυρο Παρασκευή τη Αθληφόρου, ει και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω σου τον Αγίου. Ευπρόσδεκτον ποιήσουν τη διαίσθηση ημών. Δόρισιν ημίν την άβυση των παραπτωμάτων ημών. Κέπασον ημά στην τη σκέπη των πτυρίγων σου. Αποδίωξον αφημών παντεχθρών και πολέμιων. Ειρήνησον ημών τη ζωή, Κύριε ελέησον ημά και τον κόσμο και σώσον τα ψυχά σου αγαθό και φιλάνθρωπο. Θεός ο πανδημία, ας πούμε δυο λόγια για την σήμερα εορταζόμενη μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, Αγία Παρασκευή, για να ομορφύνουμε έτσι την πανήγυρη σε αυτόν τον όμορφο χώρο, σε αυτό το ωραίο εκκλησάκι που τιμάται προς τη μνήμη της, γιατί είναι μία από τις δημοφιλέστερες Αγίες της Χριστιανικής Εκκλησίας και τιμάται παγκόσμια, θα έλεγα, στη Χριστιανοσύνη. Γι' αυτό στατιστικά είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το όνομα της Παρασκευής, αλλά και πολλά ομώνυμα χωριά και κομοπόλεις είναι αφιερωμένα στο όνομά της. Βρισκόμαστε στους πρώτους αιώνες της Χριστιανοσύνης, στον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία ότι τον γνωστό τότε κόσμο τον κυβερνούν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι απαιτούν από όλους τους υπηκόους τους να λατρεύουν τα είδωλα και το πρόσωπο του αυτοκράτορα. Και σε δύσκολη θέση εκείνη την εποχή ήρθαν οι χριστιανοί, οι οποίοι υπάκουαν στους νόμους του διοικητή, του άρχοντα αυτοκράτορα, αλλά δεν μπορούσαν να τον λατρεύουν σαν Θεό, γιατί ήταν άνθρωπος, αφού πια έχει εξαπλωθεί από τους Αποστόλους ο χριστιανισμός, η χριστιανική εκκλησία, και πάρα πολλοί ειδωλολάτρες βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Έτσι λοιπόν στα περίχωρα της Ρώμης ζει μια ευσεβής οικογένεια, ένα ζευγάρι ακόμα, ο
Αγάθωνας και η Πολιτεία, οι οποίοι ήταν πιστοί χριστιανοί, γνήσιοι χριστιανοί, πλούσιοι και ήταν άτεκνοι. Παρακαλούσαν τον Θεό κάθε μέρα στην προσευχή τους να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Και πράγματι, μια μέρα αποκτήσανε ένα κοριτσάκι και επειδή γεννήθηκε την ημέρα Παρασκευή, γι' αυτό της δώσανε το όνομα Παρασκευή. Μεγάλωσε δηλαδή σε χριστιανική οικογένεια και η μητέρα της, η Πολιτεία, της έδωσε πάρα πολύ και μετέδωσε, μεταλάβευσε τη χριστιανική πίστη και τη διδασκαλία. Έτσι η Παρασκευή από μικρή μελετούσε τις γραφές και μετά από λίγα χρόνια που πέθαναν οι γονείς της, σε τρυφερή ηλικία θα έλεγα, έγινε μοναχή. Ο ιερός ναός, καθώς και η σπηλιά του Δράκου, βρίσκονται στην πλαγιά του Ξηροβουνίου, κοντά στο χωριό Αμπέλια Μοτόπου. Ο χρόνος ίδρυσης του ιερού ναού δεν είναι απόλυτα γνωστός, γιατί λείπουν οι γραπτές μαρτυρίες. Με βάση όμως τα μορφολογικά στοιχεία και την τεχνική κατασκευή του, ο καθηγητής Βοκοτόπουλος τοποθετείται στην ίδρυσή του στο δεύτερο μισό του 11ου μετά Χριστόν αιώνα. Ο ναός παρουσιάζει πολλές μορφολογικές και τεχνικές ομοιότητες με το ναό του Αγίου Βασιλείου της Γέφυρας. Δίπλα υπάρχει μικρό πηγάδι, είδος δεξαμενής, όπου συγκεντρώνονται σταγόνες νερού, που αρχίζει να τρέχει από τους θαλακτίτες κατά τις ημέρες της γιορτής της Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου. Συνήθως αρχίζει λιγοστός στις παραμονές και αυξάνει ανήμερα της γιορτής της και οι προσκυνητές με μικρά δοχεία παίρνουν και μεταφέρουν το αγίασμα στα σπίτια τους. Φαντασιογενής και αρκετά υποβλητικός είναι ο εσωτερικός χώρος της σπηλιάς, καθώς τα πολλά πέτρινα εξογκώματα και οι εσοχές, όλα επιχρησμένα από μικρούς γαλαζόχρωμους θαλακτίτες, δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να φανταστούν παραξενόσχημες μορφές με μέλη ανθρώπινου σώματος που τα συνδέουν όλα με το σώμα του φωνηθέντα Δράκου. Δόντια, στόμα, σαγόνια, χέρια, πόδια, σπλάχνα και γενετικά ανδρικά όργανα καλύπτουν μεγάλο μέρος της σπηλιάς, καθώς και η αχνή μορφή της Αγίας Παρασκευής, λυτρώτρια στον κατοίκον από τις επιδρομές του Δράκου, που είχε κατοικία στις δύο σπηλιές Αμπελίων και Γρυμπόβου. Την ύπαρξη της Δρακότρυπας με την παρουσία του αγιάσματος και του ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής αναφέρει και ο Σεραφείμ Ξενόπουλος, Μητροπολίτης Άρτας, στο βιβλίο του με τίτλο «Δοκίμιον ιστορικών περί Άρτης και Πρεβέζης, εν Αθήνες, 1884». Το σπηλίο παραμένει ανεξερεύνητο και η αξία του βρίσκεται στο μύθο της εξόντωσης του Δράκου, που κατοικούσε στη σπηλιά και κατασπάραζε την πιο όμορφη νέα της περιοχής, από την προστάτηδα της περιοχής Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιοι ιερείς που επιχείρησαν να διέλθουν την υπόγεια στοά, με τη βοήθεια κεριών χάθηκαν και εξαφανίστηκαν. Ο μύθος της εξόντωσης του Δράκου έχει εξής. Στη σκοτεινή αυτή πλευρά, σύμφωνα με την παράδοση, κατοικούσε ένας φοβερός δράκος, ο οποίος μεταρφωνόταν σε ευπαρουσία στο νέο και την ημέρα των πανηγυριού επισκεπτόταν το χωριό Χανόπουλο, όπου γλεντούσαν οι κάτοικοι. Την ώρα που έμπαιναν στο χώρο, οι νέες του χωριού πλησίαζε τις χορεύτριες και παρακολουθούσε με ιδιαίτερη προσοχή, εντοπίζοντας την πιο όμορφη νέα. Σε κάποια στιγμή έμπαινε στο χωριό, έπιανε από το χέρι την πιο όμορφη νέα και σε ανεπαψίαστο χρόνο άρπαζε τη νέα, την έβαζε στον ώμο του και κατευθυνόταν στη σπηλιά. Η Αγία Παρασκευή τον κυνήγησε, τον πρόλαβε στην είσοδο της σπηλιάς, τον έπιασε και τον συνέτριψε στα τυχώματα της σπηλιάς, όπου αποτυπώθηκαν τα μέλη του σώματος του Δράκου και παρουσιάζονται στη φαντασία των επισκεφτών αρκετά έντονα και ευδιάκριτα. Η Αγία Παρασκευή απάλλαξε τους κατοίκους της περιοχής από τον κακό Δράκο και αυτοί οι ευγνώμονες έκτισαν καλέσθη το ναό προς τιμή της. Την αγάπησαν, τη σεβάστηκαν, την εκτίμησαν και την προσκύνησαν με ιδιαίτερη ευλάβεια και μεγάλη ευπρέπεια.